Ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, φίλες και φίλοι, πολύ μεγάλη χαρά αλλά και με συγκίνηση. Βρίσκομαι σήμερα στην Χάλκη. Είμαι εδώ για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ο προφανής. Ως πρωθυπουργός έχω την υποχρέωση να επισκέπτομαι κάθε γωνιά της χώρας και βέβαια να αποδίδω μια ιδιαίτερη σημασία στα κριτικά μας νησιά, τα οποία τόσο υπερήφανα μας κάνουν, αλλά και τόσο ειδικές ανάγκες έχουν. Η εμπειρία μου λέει ότι μια επιτόπια επίσκεψη, συνοδευόμενη πάντα από κυβερνητικό κλιμάκιο για την καταγραφή των προβλημάτων, αποτελεί τον καλύτερο τρόπο επίσπευσης της επίλυσης τους. Και φιλοδοξούμε να κάνουμε το ίδιο και με αφορμή τη σημερινή μου επίσκεψη στο νησί. Είμαι εδώ όμως και για έναν δεύτερο λόγο, για να τιμήσω τον Δημήτρη Κρεμαστινό. Είχα την ευκαιρία να παραβρεθώ στο μνημόσυνο το οποίο τελέστηκε στη μνήμη του πριν από λίγο. Ο Δημήτρης ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος, σπουδαίος γιατρός, σπουδαίος πολιτικός που δεν ξέχασε όμως ποτέ τον τόπο του, τα Δωδεκάνησα, το νησί στο οποίο γεννήθηκε. Ένας άνθρωπος που έβαζε τη δημόσια πολιτική εν τη ευρία έννοια πάνω από τις κομματικές αντιπαραθέσεις και έψαχνε πάντα να βρει πεδίο για δημιουργικές και γόνιμες συνθέσεις. Έχω κάνει πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις μαζί του και η αγάπη του ήταν διπλή. Από τη μία η νησιωτική πολιτική και η στήριξη της Δωδεκανήσου και από την άλλη βέβαια ο τομέας της υγείας, στον οποίο ο ίδιος είχε συνεισφέρει καταλυτικά όσο ήταν υπουργός, αλλά και όχι μόνο. Έχει βάλει και στο σφαγείο του σε πολλά νοσοκομεία, αλλά και σε εξαιρετικά τολμηρές πρωτοβουλίες για την εποχή του τότε, τη δημιουργία του ΕΚΑΒ, την στήριξη της ψυχικής υγείας. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μέχρι και την τελευταία στιγμή τον απασχολούσε ιδιαίτερα το πώς θα καλυφθούν οι ανάγκες ιατρικής φροντίδας των ακριτικών μας νησιών. Και επιτρέψτε μου να ξεκινήσω την σύντομη παρέμβασή μου λέγοντας ορισμένα πράγματα για τον τομέα της υγείας. Καταρχάς είναι μαζί μου ο Γιάννης Κοτσιόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου και υπεύθυνος για τις δομές υγείας. Είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε το ιατρείο σας, το περιφερειακό πολυδύναμο ιατρείο σήμερα και αναγνωρίζω απόλυτα αυτό το οποίο είπατε. Είναι απολύτως απαραίτητο να έρθει ένας γενικός γιατρός, ώστε να μην είστε εξαρτημένοι μόνο από τον αγροτικό ή την αγροτική γιατρό, ο οποίος να μπορεί να έρθει εδώ πέρα, γιατί έχει να επιλέξει να ζήσει και να κάνει και την οικογένειά του εδώ πέρα, να μετικήσει δηλαδή στη Χάλκη. Ξέρετε, το πρόβλημα αυτό είναι ευρύτερο. Μας απασχολεί πάρα πολύ και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα μπορούμε να παρουσιάσουμε ένα πλαίσιο τόσο ελκυστικών κινήτρων που να μας επιτρέπουν να μπορούμε να στελεχώσουμε τα νησιά μας, ειδικά τα μικρότερα νησιά, με τακτικό προσωπικό. Αλλά θα ήθελα να πω δύο πράγματα ακόμα. Η τεχνολογία μας δίνει την δυνατότητα σήμερα να μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες κυρίως πρωτοβάθμιας φροντίδας με πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από ό,τι στο παρελθόν. Αυτό το οποίο ονομάζουμε τηλεϊατρική έχει κάνει πια τεράστια πρόοδο. Και στα πλαίσια των προγραμμάτων που δρομολογούμε, σε συνεννόηση και με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, το Υπουργείο Υγείας, θα αναπτύξουμε μια σειρά από δράσεις, ειδικά για τα μικρότερα νησιά, ώστε να μπορούν να αισθάνονται οι κάτοικοι ότι σε επίπεδο τουλάχιστον πρώτης φροντίδας, πρώτης περίθαλψης, ότι έχουν την καλύτερη δυνατή που μπορεί να έχει ένα νησί με αυτούς τους κατοίκους, που δεν μπορεί προφανώς να έχει πρόσβαση σε κάτι περισσότερο από ένα καλά εξοπλισμένο ιατρείο. Όμως και για τα ζητήματα των αεροδιακομιδών θέλω να σας ενημερώσω, ίσως το γνωρίζετε, ότι ως αποτέλεσμα μιας ακόμα πολύ γενναιόδορης δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, θα έχουμε μέσα στο 2021, ενδεχομένως και μέχρι το τέλος 2020, να έχουμε παραλάβει τα πρώτα δύο υπερσύγχρονα ελικόπτερα, τα οποία θα ενταχθούν στο στόλο του ΕΚΑΒ και θα προσθεθούν δύο αεροπλάνα ειδικά για αεροδιακομιδές. Αυτό ενδιαφέρει ειδικά τα νησιά μας και ειδικά τα μικρότερα νησιά, αυτά τα οποία έχουν αεροδρόμιο ή αυτά τα οποία έχουν ελικοδρόμιο, έτσι ώστε να μπορούν οι αεροδιακομιδές να γίνονται φτηνότερα και με καλύτερη ποιότητα σε σχέση με αυτό που γίνεται σήμερα και να μην επιβαρύνεται βέβαια και η πολεμική αεροπορία, τις οποίες η δουλειά, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι κατά βάση άλλη από την υποχρέωση να κάνει τέτοιες αεροδιακομιδές. Θέλω να έρθω στα θέματα της εκπαίδευσης και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα οποία αναφέρατε.
Εάν κάτι μάθαμε από τον κορονοϊό είναι ότι εξ αποστάσεως κατάρτιση, εκπαίδευση, επιμόρφωση μας ανοίγει μια καινούρια πόρτα στο μέλλον. Δεν μπορεί ποτέ να είναι υποκατάστατο για την παρουσία των παιδιών στην τάξη. Και γι' αυτό και πρόθεσή μας είναι με όλα τα μέτρα ασφάλειας το οποίο θα μας υποδείξουν οι ειδικοί, τα σχολεία να ανοίξουν κανονικά το Σεπτέμβριο και τα παιδιά να γυρίσουν στην τάξη παρά την πρόκληση που αντιμετωπίζουμε τώρα με το ζήτημα του κορονοϊού, με άλλους κανόνες. Αλλά στα ζητήματα της εκπαίδευσης μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα αυτή. Είναι απολύτως λογικό να μπορούμε να έχουμε ένα κέντρο υποστήριξης παιδιών αλλά και δασκάλων εκεί που έχουμε δυσκολίες στελέχωσης σχολείων, είτε μιλάμε για δημοτικά, είτε μιλάμε για γυμνάσια, είτε μιλάμε για λύκεια. Προγράμματα επιμόρφωσης, συμπληρωματική εκπαίδευση για παιδιά τα οποία θα δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις και ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει κάλλιστα κεντρικά από μια κεντρική δομή που να υποστηρίζει νησιά ή ενδεχομένως και ακριτικά χωριά που έχουν αντίστοιχα ζητήματα με αυτά ενός μικρού νησιού, με τις ιδιαιτερότητες που έχει πάντα η παροχή εκπαίδευσης στις μικρές κοινότητες. Είναι εξαιρετική ιδέα. Θα κρατήσω το σχετικό υπόμνημα και θα το συζητήσω με την Υπουργό και την Υπουργό Παιδείας. Έχουμε πολύ φιλόδοξα σχέδια για τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία στην εκπαίδευση. Και τώρα, όπως είπε βέβαια και ο Περιφερειάρχης, έχουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Και μεγάλη ευκαιρία είναι τα καινούργια χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία θα προσθεθούν στο επόμενο ΕΣΠΑ, για να το πω με απλά λόγια, ύψου 40 δισεκατομμυρίων, θα προσθεθούν άλλα 32 δισεκατομμύρια, που είναι το λεγόμενο Ταμείο Ανάκαμψης, για το οποίο έχετε ακούσει πολλά. Το οποίο όμως είναι ένα μεγάλο αναπτυξιακό όπλο για να μπορέσουμε να κάνουμε επενδύσεις στην κατεύθυνση που θέλουμε. Και ποια είναι η κατεύθυνση? Να στηρίξουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος, τις ποιοτικές υποδομές, την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τις ψηφιακές δεξιότητες, τις ψηφιακές υποδομές. Πολλά από αυτά είναι ζητήματα τα οποία αφορούν και το δικό σας νησί. Σε αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, βέβαια, προστίθεται και το πρόγραμμα Τρίτσης, το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο για το οποίο είμαι βέβαιος ότι και το γνωρίζετε και προετοιμάζεστε, διότι ήδη έχουν βγει και οι σχετικές προσκλήσεις για τη δεύτερη φάση του. Και βέβαια έχετε τη δυνατότητα, εγώ έχω πει ότι σε κάθε, δεν θέλω να υπάρχει Δήμος στην Ελλάδα ο οποίος να μην έχει εντάξει τουλάχιστον ένα έργο το οποίο θεωρεί ο Δήμος, το Δημοτικό Συμβούλιο, η τοπική κοινότητα ως εμβληματικό στο πρόγραμμα του Τρίτσι, ώστε να χρηματοδοτηθεί από εκεί. Από εκεί και πέρα, τα βασικά ζητήματα των υποδομών που έχουν να κάνουν πάντα με τα μικρά νησιά είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν κυρίως και με τις περιβαλλοντικές υποδομές. Ζητήματα διαχείρισης απορριμμάτων, τα είχαμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε λίγο με τον Δήμαρχο. Ένα μικρό νησί όπως η Χάλκη δεν έχει τη δυνατότητα ούτε και την υποχρέωση να έχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων. Μπορεί όμως να κάνει τα βασικά. Και τα βασικά είναι πολύ συστηματική ανακύκλωση. Και κυρίως ανακύκλωση των οργανικών, επιμένουμε πάρα πολύ σε αυτό, στο καινούριο ρεύμα του καφέ κάδου που αφορά πρωτίστως στον κλάδο της εστίασης. Αυτά είναι ρεύματα τα οποία μπορείτε να τα διαχειρίζετε σε τοπικό επίπεδο και από εκεί και πέρα με έναν καλά οργανωμένο και σωστά διοδοτημένο σταθμό μεταφόρτωσης, ό,τι απομένει μπορεί εύκολα να μεταφέρεται στη Ρόδο και να το διαχειριζόμαστε σε αυτό το επίπεδο. Τα ζητήματα του νερού είχαμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε λίγο. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει η ανάγκη για πρόσθετη αφαλάτωση, αλλά πια οι τεχνολογίες αυτές είναι πιο φτηνές και είναι η λογική λύση για νησιά αυτού του μεγέθους. Και βέβαια το όραμα πάντα για νησιά αυτού του μεγέθους θα πρέπει να είναι νησιά πράσινα, ενεργειακά αυτόνομα. Και με χαρά διαπίστωσα ότι ο Δήμαρχος έχει πολύ προχωρημένες ιδέες για το πώς ενδεχομένως μπορεί να αξιοποιήσει πολύ σύγχρονες τεχνολογίες όπως η ενέργεια των κυμάτων, η κυματική ενέργεια. Και εμείς σε κάθε περίπτωση θα ενθαρρύνουμε πιλωτικά τέτοια προγράμματα, κύριε Περιφερειάρχε, για τοπικές κοινότητες οι οποίες θέλουν να κινηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Και ζήτησα ήδη από τον Δήμαρχο να ξαναμιλήσει με την κυρία Σδούκου, τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Ενέργειας, ώστε να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να υποστηρίξουμε τέτοιες πρωτοβουλίες. Δεν μας είναι δύσκολο να δώσουμε και καλές ελκυστικές τιμές στην ενέργεια που θα παράγεται από τέτοια πιλωτικά συστήματα, αλλά για νησιά που δεν έχουν μεγάλο ενεργειακό αποτύπωμα, πιστεύω ότι τέτοιες πρωτοβουλίες έχουν μεγάλη σημασία. Οπότε βέβαια μεγάλη σημασία έχουν και όλα τα προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με εξοικονόμηση ενέργειας και κυρίως αναβάθμιση του κτηριακού δυναμικού,
γνωρίζετε ότι έχει ήδη ανακοινωθεί καινούριο πρόγραμμα εξοικονομώ. Μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητα ότι ένα σημαντικό κομμάτι των κονδυλίων που θα έχουμε στη διάθεσή μας θα κατευθυνθούν σε τέτοιες δράσεις, άρα να περιμένετε ακόμα περισσότερα κεφάλαια και ακόμα πιο γενναιόδωρα προγράμματα για την αναβάθμιση του πτυριακού δυναμικού. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία και σε νησιά όπως τα δικά σας που έχουν έναν πολύ, πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα, ο οποίος πρέπει να προστατευτεί, αλλά ταυτόχρονα με έξυπνο, αλλά συχνά και πιο ακριβό τρόπο, πρέπει να αναβαθμιστούν τα κτίρια ενεργειακά και θα δώσουμε τη δυνατότητα για προγράμματα τα οποία θα προσφέρουν πολύ, πολύ μεγάλο βαθμό επιδότησης για όσους θέλουν να αναλάβουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Άκουσα με ενδιαφέρον και θα περιμένω τις προτάσεις σας για την δημιουργία καινούργιου εμπορικού λιμένα, ώστε να αποδεσμευθεί εδώ πέρα ο κόλπος για άλλου είδους δράσεις. Και βέβαια πρέπει να ξέρουμε, το είπε ο Δήμαρχος στην εισαγωγή του, ότι όταν μιλάμε για ανάπτυξη, η μαγική λέξη είναι η ποιότητα. Ποιότητα στον τουρισμό, ποιότητα στα όποια προϊόντα παράγει το νησί. Το καλό με τα νησιά τα οποία ήταν έξω από τον τουριστικό χάρτη της έντονης ανάπτυξης των τελευταίων δεκαετιών είναι ότι τώρα προσφέρουν ευκαιρίες για να κάνουμε σωστή ήπια ανάπτυξη με προστασία του περιβάλλοντος, η οποία θα μπορεί να προσελκύει όμως και επισκέπτες οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να διαθέσουν περισσότερα χρήματα, πάντα προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Και σίγουρα ο τουρισμός που συνδέεται με τα σκάφη αναψυχής, άρα ο οποίος χρειάζεται κάποια μαρίνα, μπορεί η μαρίνα να είναι προσωρινή, μπορεί να είναι μόνιμη. Γνωρίζουμε ότι έχουμε ζητήματα αδειοδότησης σχετικά με τα θέματα αυτά τα οποία μας απασχολούν. Είναι μια παράξενη συναρμοδιότητα μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου Οικονομικών που θα μας απασχολήσει και πρέπει να την επιλύσουμε, γιατί θέλουμε να αδειοδοτούμε πιο γρήγορα μαρίνες, οι οποίες να είναι όμως πάντα εναρμονισμένες με τον χαρακτήρα και τις ανάγκες των τοπικών νησιών. Να πω επίσης για τα ζητήματα της διοικητικής αναδιάρθρωσης, κάτι το οποίο τόνισε ο Περιφερειάρχης. Ο Υφυπουργός ο κ. Λιβάνιος θα έχει την αρμοδιότητα να δρομολογήσει μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, η οποία σε πολύ απλά επίπεδα, με πολύ απλά λόγια, λέει να ξανακαθορίσουμε τα επίπεδα του ποιος κάνει τι σε αυτό το κράτος. Τι κάνει το τοπικό κράτος, τι κάνουν οι αποκεντρωμένες διοικήσεις, τι κάνουν οι περιφέρειες, τι κάνουν οι δήμοι, και κυρίως να απελευθερώσουμε δήμους και περιφέρειες από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που κατά τεκμήριο δημιουργούν καθυστερήσεις και δεν σας επιτρέπουν να μπορείτε να υλοποιήσετε δράσεις και έργα προς όφελος των πολιτών. Ο Περιφερειάρχης είναι πολύ ενεργός, έχει κάνει πάρα πολλές προγραμματικές συμφωνίες, υποκαθιστά τους δήμους, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα πολύ συχνά να οριμάζουν έργα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και βέβαια, ναι, κύριε Περιφερειάρχα, μέχρι τον Οκτώβριο θα έχει αλλάξει 44-12. Είμαστε ήδη έτοιμοι νομοπαρασκευαστικά, ώστε στα πλαίσια των ευρωπαϊκών περιορισμών, γιατί υπάρχουν ευρωπαϊκοί περιορισμοί, να απλοποιήσουμε όσο αυτό είναι εφικτό διαγωνιστικές διαδικασίες και διαδικασίες που έχουν να κάνουν με προκηρύξεις και αναθέσεις έργων. Είναι μια σημαντική προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας. Να πω κάτι τελευταίο, το έχω ξαναπεί, στην πρώτη παρέμβαση την οποία θα κάνουμε, όπου θα αφορά το φόρο ακίνητης περιουσίας στον ΕΝΦΙΑ, θα υπάρχει ειδική πρόληψη για τα μικρά νησιά. Θέλουμε να μειώσουμε όσο αυτό είναι εφικτό και όσο μας το επιτρέπουν τα δημόσια οικονομικά, τη φορολογική επιβάρυνση αυτών των συμπολιτών μας που επιλέγουν κόντρα στις αντικσότητες να κατοικούν όλο τον χρόνο, ειδικά στα μικρά μας νησιά. Και θεωρούμε ότι είναι το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να κάνουμε, ένα μικρό πρόσθετο οικονομικό κίνητρο για να είναι λίγο πιο εύκολη η καθημερινότητά σας, που το καλοκαίρι μπορεί να φαίνεται ελκυστική και όμορφη, αλλά ξέρω ότι μετά το καλοκαίρι ακολουθεί πάντα και ο χειμώνας, που δεν είναι εύκολος και θα πρέπει να σκεφτόμαστε τη ζωή των νησιών 12 μήνες στον χρόνο και όχι μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες. Να τελειώσω λέγοντας δύο πράγματα για την μεγάλη κρίση και τη μεγάλη πρόκληση της εποχής, που δεν είναι άλλη από την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Θέλω να σας ζητήσω, το κάνω σε κάθε ευκαιρία μου, να τηρούμε τα μέτρα των ειδικών. Έχει ειδικά μεγάλη σημασία αυτό στις μικρές κοινότητες, οι οποίες ακόμα σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι προστατευμένες και ήταν προστατευμένες και πρέπει να παραμείνουν προστατευμένες από τον κορονοϊό. Καλούμαστε όλοι να κάνουμε μικρές θυσίες, βασικά να φοράμε τη μάσκα μας σε κλειστούς χώρους, αλλά και σε ανοιχτούς χώρους, εκεί που δεν μπορούμε να
τηρήσουμε τις αποστάσεις, έτσι ώστε να προστατεύσουμε την δικιά μας υγεία, αλλά κυρίως την υγεία και αυτών που αγαπάμε. Ήμασταν εξαιρετικά επιτυχημένοι στην πρώτη φάση της διαχείρισης του κορονοϊού, γιατί δουλέψαμε όλοι μαζί και γιατί αναγνωρίσαμε την ανάγκη να συνταχθούμε με τις υποδείξεις των ειδικών. Και το ίδιο πρέπει να κάνουμε και τώρα. Έχουμε μια αύξηση των κρουσμάτων, μας προκαλεί ανησυχία, όχι πανικό, θέλω να είμαι ξεκάθαρο σε αυτό, αλλά πρέπει να φροντίσουμε να την περιορίσουμε και πάλι. Και επειδή όλοι γνωρίζουν ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να πάμε σε ένα δεύτερο οριζόντιο lockdown, πρέπει να κάνουμε αυτό το οποίο οι ειδικοί μας υποδεικνύουν, ώστε να μπορέσουμε να περιορίσουμε την διασπορά του ιού, να έχουμε παραπάνω χρόνο να θωρακίσουμε ακόμα περισσότερο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και αυτό αποκτά ξεχωριστή σημασία δημαρχία μου στις πιο κλειστές κοινότητες, οι οποίες μπορούν με μεγαλύτερη ευκαιρία να προστατευτούν. Και φαντάζομαι ότι και ο Δημήτρης Καμαθινός, αν ήταν μαζί μας, ακριβώς αυτό θα μας ζητούσε, να ακολουθούμε τις συμβουλές των ειδικών, να σεβόμαστε τους εαυτούς μας αλλά και τους ανθρώπους που αγαπάμε. Αυτός είναι ένας ιός ο οποίος είναι επικίνδυνος, δεν κάνει διακρίσεις όπως φάνηκε, και οι νέοι μας, οι οποίοι μπορούν να θεωρούν ότι είναι πιο προστατευμένοι γιατί ενδεχομένως να περάσουν την ασθένεια πιο ελαφρά, πρέπει να θυμούνται ότι ο κίνδυνος μπορεί να μην αφορά τόσο αυτούς όσο τους ανθρώπους που αγαπάνε. Τους γονείς τους ή τους παππούδες τους ή τους γιαγιάδες τους που μπορεί να μολυνθούν χωρίς καν οι ίδιοι να το γνωρίζουν, γιατί πολύ συχνά μπορεί οι ίδιοι να είναι ασυμπτωματικοί. Κλείνω λέγοντας, αγαπητέ Δήμαρχε, ότι μπορείτε να περιμένετε πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις σε αυτά τα οποία συζητήσαμε και στα θέματα τα οποία έχετε αναδείξει σε ακόμα μεγαλύτερη λεπτομέρεια στα υπομνήματά σας. Θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι δρομολογήθηκε το έργο του βιολογικού καθαρισμού με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Θα έπρεπε προφανώς να έχει ολοκληρωθεί εδώ και πολύ καιρό. Αλλά φροντίζουμε πάντα οι επισκέψεις αυτές να είναι επισκέψεις εργασίας, να μην είναι επισκέψεις φωτογραφίας, ή όταν φωτογραφιζόμαστε να ξαναφωτογραφιζόμαστε όταν έχουμε έρθει ξανά σε κάποιο τόπο και έχουμε λύσει προβλήματα τα οποία είχαν αναδειχθεί σε προηγούμενη επίσκεψή μας. Θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για την πολύ θερμή υποδοχή την οποία επιφυλάξατε σε μένα και στην σύζυγό μου. Αισθάνομαι κάθε φορά που επισκέπτομαι την ακριτική Ελλάδα και ειδικά τα μικρά μας νησιά, το έχω πει πολλές φορές ότι εδώ η σημαία μας σχηματίζει λίγο πιο ψηλά, το μπλε της θάλασσας είναι λίγο πιο γαλάζιο και η καρδιά της πατρίδας μας χτυπάει λίγο πιο δυνατά. Οπότε και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ και το μόνο που μπορώ να πω είναι στο επανειδή. Ευχαριστώ πολύ.